Εντάξει, πάντα η Αγία Βαρβάρα ήταν μια λαοφίλικη γυναίκα. Και στο παρελθόν ήταν από τις γυναίκες εκείνες που η Εκκλησία τιμούσε υπερβολικά και για το θάρρος της και για τα όσα με τη ζωή της έδειξε ο Θεός και άφησε να φανούν. Έτσι ήταν πολύ λογικό, λόγω των περιστατικών του βίου της, να καταστεί η προστάτητα του πυροβολικού μας αμέσως μόλις αυτό ιδρύθηκε από τον εθνικό κυβερνήτη τον Ιωάννη Καποδίστρια. Έκτοτε, η μνήμη της είναι συνυφασμένη με ένα όπλο το οποίο έχει παίξει κομβικό ρόλο σε όλους τους αγώνες του έθνους και μάλιστα ένα όπλο το οποίο χαρακτηρίζεται και από επιστημοσύνη και από υψηλές απαιτήσεις και από υψηλή αξία των στελεχών. Εύχομαι σήμερα που το όπλο αυτό τιμάται, που η Αγία τιμάται, η Αγία να το έχει πάντοτε υπό τη σκέπη της, αχρίαστη να είναι οι άνθρωποι μας αυτοί, αλλά έχουμε την εμπιστοσύνη και την βεβαιότητα ότι αν ποτέ χρειαστούν ομιγέννητο, θα ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, είναι οι καλύτεροι που έχουμε και βέβαια ξέρουμε πως θα κάνουν το καθήκον τους με το παραπάνω. Τους ευχαριστούμε, ένα δημόσιο ευχαριστώ είναι υποχρεωτικό, είναι απαραίτητο, διότι τους είδαμε να αφήνουν τα κανόνια και στις πρόσφατες πλημμύρες να στρέφονται σε μια κοινωνική αποστολή που πάντα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις, ενισχύοντας και αυτοί με τον αριθμό τους και με τα μέσα τους την προσπάθεια να κούψει τον πληγέντωση των ανθρώπων μας. Ένα λοιπόν ευχαριστώ σε πολλαπλό επίπεδο και για την κοινωνική προσφορά και για την εκκλησιακή ετοιμότητα. Και του χρόνου πάντοτε με υγεία.